τρία θανάτου με ραδιενέργεια στις θάλασσες της Ελλάδας. 90 εμπορικά πλοία βυθίστηκαν σκόπιμα στη Μεσόγειο θάλασσα από το 1985 έως το 1996. Την αποκάλυψη του σκανδάλου έκανε Επιτροπή του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τι αναφέρουν τα ιταλικά μέσα. Τεράστια συμπαράσταση πολιτών και φορέων στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της εκδίκασης της υπόθεσης για μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον του η Χρυσή Αυγή. Νέα μεγάλη πανζακινθινή κινητοποίηση αύριο από φορείς και επιστημονικές οργανώσεις του νησιού. Ζητούν λύσεις εδώ και τώρα για τα σκουπίδια και τα κλειστά χειρουργεία. Στη μονάδα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του Ρίου, ο νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής. Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 13 Φεβρουαρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian. Ανοίγει και πάλι το θέμα με τα πλοία με τοξικό φορτίο που βυθίστηκαν στη Μεσόγειο από το 1985 έως το 1996. Τα δημοσιεύματα ξεκινούν αυτή τη φορά από τη γειτονική Ιταλία και την εφημερίδα Il Messaggero που κάνει λόγο για ένα πλοίο το οποίο καταβυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Καλαβρίας και πρόσφατα υπήρξαν καταγγελίες για αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας. Αυτό έδωσε αφορμή στις αρχές να δώσουν εντολή μετρήσεων, τα αποτέλεσματα των οποίων όμως δεν έχουν εκδοθεί ακόμα. Την αποκάλυψη του σκανδάλου έκανε Επιτροπή του Ιταλικού Κοινοβουλίου, η οποία αυτή την περίοδο ερευνά υποθέσεις παράνομης διακίνησης ραδιενεργών και τοξικών αποβλήτων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι 60 έγγραφα της πρώην υπηρεσίας πληροφοριών ΣΥΜΣΥ έχουν αποχαρακτηριστεί και ανάμεσά τους βρίσκονται και έγγραφα τα οποία αφορούν πλοία που βυθίστηκαν στη Μεσόγειο. Περίπου 90 βυθισμένα πλοία είναι πιθανό να έχουν δηλητηριάσει τη θαλάσσια γειτονιά μας, όπως φανερώνουν έγγραφα των Ιταλικών Μυστικών Υπηρεσιών που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα. Το σκάνδαλο των τοξικών αποβλήτων στη Μεσόγειο επαναφέρει στη δημοσιότητα Επιτροπή του Ιταλικού Κοινοβουλίου, η οποία ερευνά υποθέσεις παράνομης διακίνησης ραδιενεργών και τοξικών αποβλήτων. Η υπόθεση βέβαια δεν έγινε τώρα γνωστή. Το 2009, μέλη της Ιταλικής Μαφίας ομολόγησαν ότι επί 20 χρόνια βύθιζαν εσκεμμένα εναντί αμοιβής δεκάδες πλοία που μετέφεραν πυρηνικά και άλλα επικίνδυνα απόβλητα στην Ανδριατική και στο Ιόνιο. Κατά την περίοδο 1985-1996 βυθίστηκαν περίπου 30 φορτηγά πλοία μαζί με το φορτίο τους. Ήταν Ιούλιος του 1985 όταν ο καπετάνιος του Motorship Nikos 1, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του από το λιμάνι της Λασπιένσα στην Ιταλία, συλλαμβάνεται για το φορτίο του πλοίου του, στο οποίο εντοπίζονται μεγάλες ποσότητες τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων. Από τις αρχές διατάσσεται συντηρητική κατάσχεση και του Motorship και του φορτίου μέχρι νεοτέρας, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα, για αδιευκρίνηστους μέχρι σήμερα λόγους, το Nikos 1 ξεκινάει το ταξίδι του από το Ιταλικό λιμάνι, δηλώνοντας ως προορισμό την πόλη Λομέ στο Τόγκο. Αφού πέρασε την Ελλάδα στην πορεία προς το Λίβανο, βυθίστηκε ανεξήγητα, μαζί με όλο του το φορτίο. Ένα ακόμη πλοίο καταβυθίζεται ανοιχτά των ακτών της Καλαβρίας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε το Σεπτέμβριο του 2009, όταν τα σόναρ ενός υποβρυχίου εντόπισαν το κουφάρι του Κούνσκι, όπως είναι το όνομα του Motorship, στα σπλάχνα του οποίου εντοπίστηκαν 120 βαρέλια τοξικών αποβλήτων και τουλάχιστον ένα από αυτά βρέθηκε να κοίταται άδειο στο βυθό. Το ακριβές σημείο του ναυαγίου είχε υποδείξει ο Φραντζέσκο Φόντι, πρώην στέλεχος της μαφίας της Καλαβρίας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το 1992 είχε βυθίσει το πλοίο γεμίζοντάς το με εκρηκτικά. Ο Φόντι αποκαλύπτει ότι τα φορτία με τα απόβλητα που βύθιζε η μαφία προέρχονταν κυρίως από βιομηχανίες του Ιταλικού Βορρά και η αμοιβή για κάθε φορτίο που κατέληγε στο βυθό άρχιζε από 1,5 έως και 15 εκατομμύρια ευρώ. Η περιβαλλοντολογική οργάνωση Λεκαπιέντε, η οποία έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα για την αποκάλυψη του σκανδάλου, επισημαίνει ότι 7 τέτοια πλοία βρίσκονται δίπλα στους Παξούς, δυτικά της Κεφαλονιάς, δυτικά και νότια της Ζακύνθου, καθώς και στα ανοιχτά της Μεσσηνίας, ενώ αποκαλύπτει ότι υπάρχουν 40 με 100 ύποπτες εξαφανίσεις πλοίων το επίμαχο χρονικό διάστημα στη Μεσόγειο. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Ανδρέα Παπαδημητρίου. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι συνεχώς βγαίνουν και νέα στοιχεία, νέες πληροφορίες, αυτή τη φορά από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Είναι κάτι μας έρχεται από το παρελθόν. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε με αγωνία το πόρισμα και το πού θα καταλήξει το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Εγώ θα έλεγα για το αν θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, εάν αποδειχθεί ότι έχουν ρυφθεί ραδιενεργά απόβλητα, πυρηνικά απόβλητα
και στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Και θα το προχωρήσω ένα βήμα περισσότερο, ότι στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί, και επειδή σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές και το ρεπορτάζ που έρχεται από την Ιταλία, τα απόβλητα αυτά ήταν από βιομηχανίες, βαριές βιομηχανίες της Βορείου Ιταλίας, ίσως, λέω εγώ μία σκέψη, θα έπρεπε να κινηθεί η χώρα μας και νομικά, ζητώντας αποζημιώσεις. Βέβαια αυτό είναι στο μακρινό μέλλον, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Εάν υπάρχουν απόβλητα στον θαλάσσιο ελληνικό χώρο, στο Ιόνιο κυρίως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σε συνεργασία τουλάχιστον με τις ιταλικές αρχές, να διερευνηθεί αν και εφόσον υπάρχουν, πού είναι και να ανασυρθούν φυσικά. Από τη στιγμή που η υπόθεση αυτή ανακοινείται από το Ιταλικό Κοινοβούλιο, αυτή τη στιγμή, λογικά τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και επιπλέον στοιχεία. Να βάλουμε όμως στη συζήτησή μας και τους ειδικούς, να συνδεθούμε με τον κύριο Βαγγέλη Πισία, διδάκτρο Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και καθηγητή διαχείρισης υδάτινων πόρων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση μετά από όλα αυτά και τα νέα στοιχεία βεβαίως? Έχετε και δράση κατά το παρελθόν, έχουν γίνει και συγκεκριμένες δράσεις και στην Ελλάδα και αγώνες. Ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορείτε να βγάλετε? Να σας πω, καλά είναι που συνέβη αυτό και ξαναθυμηθήκαμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται ριζική αντιμετώπιση. Βέβαια, πολλές φορές όταν το λέμε αυτό είναι σαν να λέμε μια κουβέντα που έχει συζητηθεί πολλές φορές, την επαναλαμβάνουμε. Ωστόσο, χρειάζεται ένα ολόκληρο σύστημα μέτρων, διαδικασιών, δημιουργία θεσμικού πλαισίου. Χρειάζεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία δεν αφορά μία και μόνη χώρα. Βέβαια, κάθε χώρα πρέπει να κοιτάξει τα του οίκου της, αλλά να αφορά συνολικά τη Μεσόγειο, να αφορά γενικά τις θάλασσες. Καθότι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αυτά τα πλοία τα οποία τα στέλνει η μαφία, και βέβαια η μαφία είναι ένας πρόδειλα εχθρός, συμβολίζει το κακό, και ο καθένας αρέσκεται να λέει ότι τώρα η μαφία παίρνει ένα πλοίο με τοξικά απόβλητα και το βυθίζει στη θάλασσα και αυτό θα έχει συνέπειες. Όμως οι μεγάλες καταστροφές δυστυχώς δεν γίνονται τόσο από τη μαφία όσο έγιναν σε προγενέστερες περιόδους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα χημικά όπλα, τα όπλα δηλαδή που κατασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε πολέμους, όταν αυτά σε μεγάλες ποσότητες τα έριξαν στις θάλασσες. Και μάλιστα στις ακτές της Ιταλίας, στις ακτές που βλέπουν προς τη θάλασσα, προς εμάς στην Αδριατική, στις περιοχές γύρω από τον Μπάρι, έχουν ρηχτεί μεγάλες ποσότητες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει εκεί επιβαρύνσεις και υπάρχει, είναι γνωστό, υπάρχουν μέτρα έχουν παθεί, ούτως ώστε εκεί να εμποδίζεται η αλληλεία, ή και όταν κάποιοι πάνε εκεί ψαράδες να ψαρέψουν, επειδή και ήδη το αισθάνονται ότι η θάλασσα κάτι παρουσιάζει, τους έχουν πει από τις ιταλικές αρχές να φοράνε κατάλληλες φόρμες. Ναι. Κύριε καθηγητά, αν όντως αποδειχθεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά και είναι 90 πλοία βυθισμένα γενικότερα στη Μεσόγειο, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, αλλά και πότε αυτά μπορούμε να ενδεχομένως να γίνουν αντιληπτά? Αυτά έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, αλλά δεν θα τις δούμε από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο θαλάσσιος όγκος είναι αρκετά μεγάλος, όμως αυτά συσσωρεύονται. Και όπως κάθε οργανισμός, κάθε έμβιος οργανισμός, αντέχει μια ορισμένη ποσότητα τοξικών ουσιών και από εκεί και πέρα αρχίζει η καταστροφή του, έτσι θα συμβεί και με τις θάλασσες. Οι θάλασσες ήδη είναι πάρα πολύ επιβαρημένες και αυτό είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση. Θα επανέλθω όμως, επειδή και ο χρόνος σας είναι λίγος, στο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Τότε δεν ήταν η μαφία, τότε ήταν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ευλόγησε την υδρόλυση, δηλαδή την καταστροφή χημικών ουσιών, χημικών όπλων, τα οποία εκείνη την περίοδο αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο της Συρίας. Ζήτησαν δηλαδή από τον Άσαντ να τα παραδώσει, να παραδώσει το οπλοστάσιο του σε χημικά όπλα, του παρέδωσε. Υπήρχε όμως και το οπλοστάσιο της Λιβύης πριν από λίγο καιρό. Όλα αυτά σκέφτηκαν να τα καταστρέψουν στη θάλασσα. Και μάλιστα έφτιαξαν ένα πλοίο, το οποίο το έστειλαν οι Αμερικανοί, το έστειλαν εδώ πέρα στη Μεσόγειο, το οποίο είχε τις εγκαταστάσεις εκείνες, οι οποίες θα έκαναν την υδρόληψη. Εμπλό δηλαδή θα γινόταν η εξουδετερώση αυτών των χημικών όπλων. Mm-hmm. Και βέβαια. Καθηγητά, ισχύει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θα έπεφτε στη θάλασσα. Ισχύει ότι αν είναι μεγάλο το βάθος
Είναι μικρότερες οι επιπτώσεις λόγω της αρρέωσης, γιατί αυτό λένε κάποιοι επιστήμονες. Αυτό το λένε κάποιοι επιστήμονες. Αυτό θα σας έλεγα ότι δεν μπορεί να επαναπαύει κανέναν. Η αρρέωση αυτή έχει τα όρια της. Δεν ξέρουμε. Ξέρετε, κάτω στους βυθούς έχουμε αυτά που μπορεί να σας τα πούνε και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί περισσότερο με τα ωκεανογραφικά αισθήματα. Εκεί πέρα δεν έχουμε ρεύματα. Δεν ξέρουμε τι εντοπίζεται. Δεν ξέρουμε πώς αυτό θα εμφανιστεί, πότε θα εμφανιστεί. Μπορεί να εμφανιστεί μετά από 1, 2, 3 χρόνια και δεν ξέρουμε από τα επιφανειακότερα θαλάσσια ρεύματα, γιατί εκεί είναι τα θαλάσσια ρεύματα, πού θα το πάει και τι επιπτώσεις θα έχει. Μάλιστα. Ξέρουμε όμως ότι στην Κρυμαία έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ξέρουμε ότι και σε άλλες περιοχές, σαν ανέφερα, περιοχές της Ιταλίας παρουσιάστηκαν προβλήματα. Και βέβαια ξέρουμε κάτι ακόμα, ότι τα τοξικά απόλυτα για τα οποία μιλάμε, τα βιομηχανικά αυτή τη στιγμή, όσο καταστροφικά και να είναι, δεν έχουν σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνται στις πολεμικές βιομηχανίες. Το VX, ένα λίτρο, μπορεί να σκοτώσει 100.000 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε συνεπώς ότι έχουμε να κάνουμε με τοξικές ουσίες. Και μιλάμε βέβαια για οπροστάσια πολλών εκατοντάδων τόνων. Αυτές οι τοξικές ουσίες, οι μέθοδοι της πυρόλυσης, καταφέρνουν μέχρι τώρα να τα εξουδετερώνουν με ρυθμούς οι οποίοι φτάνουν σε βάθος 5-10 ετών. Το χημικό οπλοστάσιο της Γαλλίας, που με βάση το αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έπρεπε να καταστραφεί, όπως και όλα τα χημικά οπλοστάσια, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί 7-8 χρόνια με υδρόλυση για 400 τόνους για να προκειμένου να τις καταστρέψουν. Καταλαβαίνετε συνεπώς γιατί κίνδυνο αντιμετωπίζουμε καθώς παράγουμε αυτές τις τοξικές ουσίες. Μάλιστα. Και τι κίνδυνο αντιμετωπίζουμε καθώς προγραμματίζουμε τώρα την υδρόλυση μέσα από αυτά τα σκάφη, που μπορεί να δείτε πολύ γρήγορα αυτό το δοκιμαστικό, πειραματικό θα το λέγαμε εγχείρημα, που πραγματοποιήθηκε πριν 2 χρόνια στην καρδιά της Μεσογείου. 100 μίλια από την Κρήτη έφτασαν όταν πήγαμε να τους αναζητήσουμε με κάποια σκάφη για να τους απομακρύνουμε. Προστατευμένους με δεκάδες σκάφη πολεμικά πολλών ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, να ξέρετε ότι αυτό ήταν ένα πρώτο πείραμα, προκειμένου, όπως έχουμε τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού, όπως έχουμε άλλες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, ενδεχομένως να δούμε στις θάλασσες πλέον να κατασκευάζονται τέτοια πλοία τα οποία θα αναλάβουν με μεθόδους υδρόλυσης ή άλλες να κάνουν αυτή την καταστροφή. Μάλιστα. Εάν όμως πάτε στις ατόλες του Τζάκστον, στον Ειρηνικό ωκεανό, θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές εκεί οι οποίες πλέον δεν πλησιάζονται. Ήταν βάσεις αμερικανικές, έγινε αυτό που έγινε και σήμερα εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος. Κύριε καθηγητά, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κίνδυνο που θέλει ένα γενικότερο συναγερμό και είναι από τα θέματα που πρέπει να πάρουν προτεραιότητα. Και να μην κοιτάμε μόνο τα τρέχοντα οικονομικά μας προβλήματα, γιατί και αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πολύ σημαντικά. Ασφαλώς. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε να προσεγγίσουμε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Καλό σας βράδυ, Αντρέα, να ευχαριστήσουμε βεβαίως και εσένα και θα παρακολουθούμε το θέμα και τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, εμείς κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε σε περιφερειακές ειδήσεις. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελιτίδης κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου σήμερα το πρωί μετά από μήνυση της Χρυσής Αυγής που αφορούσε σε παράβαση καθήκοντος. Η δίκη διεκόπη για τις 23 Φεβρουαρίου, ενώ στο πλευρό του Δημάρχου βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες και αυτοδιοικητικοί. Το αδιαχώρητο μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για τη δίκη του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη. Χιλιάδες πατρινοί, απλοί πολίτες, όπως επίσης και αυτοδιοικητικοί, έδωσαν το παρόν στα δικαστήρια και βρέθηκαν στο πλευρό του Δημάρχου Πατρέων, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους λίγο πριν καθίσει στο σκαμνί. Το θέμα δεν είναι ότι σήμερα δικάζεται ο Δήμαρχος Πατρέων. Σήμερα δικάζεται το σύνολο του πατραϊκού λαού, το οποίο δεν θέλει να έχουμε εγκληματικές ναζιστικές οργανώσεις που έχει ζήσει η ανθρωπότητα την παρουσία τους. Κόμματα, σύλλογοι εργαζομένων, φορείς και σύσσωμοι η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις, αποφάσεις και ψηφίσματα υπέρ του Δημάρχου Πατρέων, με κύριο αίτημα να σταματήσει η δίωξη εναντίον του και να αναληφθεί πρωτοβουλία υπέρ του από την κυβέρνηση και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στο σημερινό δικαστήριο δεν δικάζεται μόνο ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, αλλά συνολικά η Δημοτική Αρχή και για το σύνολο των πολιτικών επιλογών της. Η δίκη του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη διεκόπη για τις 23 Φεβρουαρίου και θα συνεχιστεί με την απολογία του Δημάρχου και τις αγορεύσεις των συνηγόρων. Αυτονόητη υποχρέωση κάθε δημοκρατικού πολίτη να είναι σήμερα εδώ, να συμπαρασταθεί στον Δήμαρχο
Νομίζω ότι η προστασία του δημοκρατικού κεκτημένου είναι υπέρτερο αγαθό από παράβαση οποιοδήποτε έτσι, παράβαση διατάξεων νόμου. Μέχρι τη διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας, το πλήθος παρέμενε συγκεντρωμένο φωνάζοντας συνθήματα έξω από τα δικαστήρια και απαιτώντας να σταματήσει η δίωξή του, καθώς και να αναλάβουν προς αυτή την κατεύθυνση πρωτοβουλίες η κυβέρνηση και οι αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες. Πριν τη διακοπή, είχαν καταθέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη και η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναστασία Τογιοπούλου. Το θέμα είναι προφανές ότι δεν αφορά τον Κώστα τον Πελετίδη, δεν αφορά μόνο την παράταξη του Κώστα του Πελετίδη, αφορά το Δήμαρχο της Πάτρας, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια, ο Δήμαρχος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα. Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους, ανέφερε μεταξύ άλλων: Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τον αγώνα της για να μην περάσει η ιδεολογία και η προπαγάνδα της Χρυσής Αυγής και το ρατσιστικό της δηλητήριο. Μένουμε στη δίκη του Δημάρχου Πατρέων και να καλησπερίσουμε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, την κυρία Κατερίνα Γεροπαναγιώτη και τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά. Καλησπέρα σας, κυρία Γεροπαναγιώτη, Νίκο, και σε εσένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας αυτό το ρεπορτάζ, κυρία Γεροπαναγιώτη, περιμένατε τόσος κόσμος να βρεθεί σήμερα στο δρόμο για συμπαράσταση? Κοιτάξτε, όλα όσα είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα έδειχναν ότι σήμερα πραγματικά ο λαός της Πάτρας θα είναι έξω από τα δικαστήρια για να διαδεινώσει για το αυτονόητο, για το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορεί να μένει παθητικός θεατής απέναντι σε μία μήνυση και σε μία κατηγορία του Δημάρχου που εν τέλει τον αφορά. Και τον αφορά, ξέρετε γιατί? Γιατί το να αφήσεις μία ναζιστική οργάνωση που είναι εγκληματική, που δουλεύει με τάγματα εφόδου, που δολοφονεί, που χτυπάει μετανάστες, που χτυπάει εργαζόμενους, είναι πρώτα και κύρια υπόθεση του ίδιου του κινήματος να υπερασπιστεί τη δράση του και είναι πρώτα και κύρια υπόθεση του ίδιου του κινήματος να πει ένα μεγάλο όχι στο αυγό του φιδιού. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έκανε το καθήκον του το λαϊκό κίνημα, υπερασπιζόμενο καταρχήν το δικό του το δικαίωμα. Κυρία Γεροπαναγιώτη, περιμένατε ωστόσο όλες τις προηγούμενες μέρες με την συγκέντρωση υπογραφών να υπάρχει και μια πολιτική θέση, αν θέλετε, από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να σταματήσει η συγκεκριμένη δίωξη, ώστε να μην ξεκινήσει καν η συγκεκριμένη δίκη. Κάτι τέτοιο τελικά βλέπουμε ότι δεν έγινε. Κοιτάξτε, εμείς με απόλυτη σαφήνεια και στο Δημοτικό Συμβούλιο διατυπώσαμε την εξής θέση, η οποία ήταν και ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητήσαμε δηλαδή από την κυβέρνηση να πάρει εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η δίωξη του Δημάρχου. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, παρόλο την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου και πρέπει να πούμε την παράσταση την οποία έκανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αντίστοιχη αντιπροσωπεία του, ζητώντας αντίστοιχα από τον Υπουργό Εσωτερικών να πάρει προς αυτή την κατεύθυνση πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, επαναλαμβάνω, πορευθήκαμε με κριτήριο αυτό που πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, τα 2,5 που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου, δηλαδή πορευόμαστε με γνώμονα το τι εξυπηρετεί σήμερα το λαό μας. Και από αυτή την άποψη τοποθετηθήκαμε και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και είπαμε ότι σαν Δήμος δεν θέλουμε καθιοδήποτε τρόπο να εξυπηρετήσουμε, να δώσουμε βήμα, να δηλητηριαστεί η κοινωνία μας με τις φασιστικές αντιλήψεις μιας οργάνωσης που είναι υπόδικη, που τα στελέχη τους είναι υπόδικα, που το ίδιο το κοινοβούλιο σήμερα είναι γνωστό ότι έχει παγώσει την χρηματοδότηση σε αυτό το κόμμα, που ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να τους καλέσει στις διαβουλεύσεις που γίνονται με τους αρχηγούς των κομμάτων κλπ. Μάλιστα. Κυρία Γεροπαναγιώτη, τώρα σε περίπτωση που υπάρξει καταδίκη του Δημάρχου Πατρέων, τι ακριβώς θα γίνει? Θα είναι και ένα πολιτικό μήνυμα, θεωρείτε, πέρα από τις όποιες ποινικές ευθύνες μπορεί να προκύψουν για τον κύριο Πελετίδη? Κοιτάξτε να δείτε. Θα έχουμε αργία καταρχήν του Δημάρχου Πατρέων? Νομίζω ότι δεν έχει αξία να συζητήσουμε σήμερα κάτι τέτοιο. Από την άποψη ότι μπροστά μας είναι η εξέλιξη της δίκης,
Σήμερα σταμάτησε ολοκληρώνοντας τη διαδικασία των καταθέσεων. Στις 23 του μήνα ο Δήμαρχος Πατρέων θα εκθέσει το σύνολο των απόψεων όσον αφορά τη στάση του σαν δήμαρχος που εκπορεύεται, εδώ πρέπει να πούμε, από ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που οφείλει ως δήμαρχος να τις εκτελέσει. Εμείς θεωρούμε και νομίζουμε ότι είναι και απέτηση του ίδιου του κινήματος και η δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της. Και το καθήκον της, κατά τη γνώμη μας, είναι το εξής ένα. Να πει αθώος ο Δήμαρχος Πατρέων, αθώες και καθόλου ανώμημες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ένοχοι όσοι δηλητηριάζουν την καθημερινότητα της χώρας μας, ένοχοι όσοι δηλητηριάζουν την καθημερινότητα του εργαζόμενου, διχάζοντας τον ανάλογα με το ποιο θρησκεύμα έχει, με το τι χρώμα έχει, με το, εν πάση περιπτώσει, αν είναι Έλληνας σε εισαγωγικά, αν είναι μουσουλμάνος κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, οι εργαζόμενοι έχουν έναν εχθρό και αυτόν πρέπει να στοχεύσει. Ο εχθρός τους είναι το κεφάλαιο που τους καταδυναστεύει. Εχθρός του είναι αυτός που εν τέλει τον εκμεταλλεύεται καθημερινά, αυτός που του στερεί το δικαίωμα στη ζωή, αυτός που του στερεί το δικαίωμα στη μόρφωση, και εκεί πρέπει να στοχεύσουν Έλληνες και ξένοι μαζί, ενωμένοι σε μία γροθιά, και να διεκδικήσουν όλα όσα τους κλέβουν καθημερινά. Μάλιστα. Συνέχεια λοιπόν στις 23 Φεβρουαρίου. Κυρία Γιώργο Παναγιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νίκο και εσένα, καλό σας βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Γενικό blackout και μεγάλο συλλαλητήριο ετοιμάζεται στη Ζάκυνθο για την Τετάρτη, με αφορμή το πρόβλημα κυρίως των απορριμμάτων που συνεχίζουν να πνίγουν το νησί. Η Επιτροπή Συντονισμού των Κινητοποιήσεων προετοιμάζει συναντήσεις και δράσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Νέα μεγάλη πανζακυνθινή κινητοποίηση ετοιμάζουν φορείς και επιστημονικές οργανώσεις στη Ζακύνθο για να αντιμετωπιστεί άμεσα το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων στο νησί, αλλά και το άνοιγμα των κλειστών χειρουργείων του νοσοκομείου. Με σύνθημά τους την άμεση αποκομιδή των σκουπιδιών, ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την κατεξοχήν αρμόδια για το θέμα αυτό, να σταματήσει να παλινδρομεί και να οπισθοχωρεί, να βρει τη λύση άμεσα και να την υλοποιήσει πριν είναι αργά για την υγεία πολιτών και επισκεπτών. Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Επιτροπή Συντονισμού της Κινητοποίησης παραχώρησε συνέντευξη τύπου, στην οποία ανακοίνωσε και τη νέα κινητοποίηση που προγραμματίζει. Μετά από πολλές πιέσεις στον υπεύθυνο φορέα, το Δήμο Ζακύνθου, αλλά και την κεντρική εξουσία, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα για τα προβλήματά μας. Η Συντονιστική Επιτροπή προγραμματίζει μεγάλο πανζακυνθινό συλλαλητήριο στην πλατεία Σολομού, μπροστά από το Δημαρχείο, στις 11 το πρωί της Τετάρτης, με κύριο αίτημα την άμεση αποκομιδή των σκουπιδιών και να ανακοινωθεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για την οριστική και την ενδιάμεση λύση. Την ημέρα αυτή, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί γενικό blackout καταστημάτων και υπηρεσιών ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδράνεια και το αδιέξοδο. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για ένα λόγο. Να αποσυντονιστούν οι πολίτες και να ξεθυμάνει πολύ απλά και λαϊκά ο θυμός τους, ο συσσωρευμένος θυμός. Μην επαναπάβεστε, τα σκουπίδια δεν πρόκειται να μαζευτούν. Στη συνέντευξη τύπου της Επιτροπής εκφράστηκαν οι φόβοι για την εκδήλωση μολυσματικών νοσημάτων όταν θα ξεκινήσει η άνοδος της θερμοκρασίας, με ολέθριες επιπτώσεις για την κοινωνική και οικονομική ζωή της Ζακύνθου. Σκουπίδια τα οποία τα ρίχνουν σε χαντάκια, σε ρέματα κτλ., τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Και για την οικονομική δραστηριότητα είναι προφανές, όταν βγει μια ταξιδιωτική οδηγία για τη Ζάκυνθο για τα ζητήματα των σκουπιδιών, αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Όλοι οι φορείς ρίχνουν το βάρος της ευθύνης στην αρμόδια αρχή που είναι ο Δήμος και εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την αδράνεια που έχει δείξει, καθώς δεν υλοποιεί συγκεκριμένες ή λυμένες αποφάσεις. Τα σκουπίδια είναι στον δρόμο. Το ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση για τα σκουπίδια δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιχειρήσουμε για πολύ. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Απολύτως τίποτα. Το ζήτημα λοιπόν είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρόταση η οποία συνολικά να λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει τελική λύση για τα σκουπίδια. Και υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Όλες οι παραγωγικές τάξεις. Το σημαντικό μήνυμα είναι ότι εμείς είμαστε ενωμένοι. Αυτό
αυτό είναι το πιο σοβαρό. Και δεν θα σταματήσουμε εάν δεν λυθούν τα προβλήματα, και μάλλον δεν θα σταματήσουμε γιατί αυτό μας ξέφυγε. Η Επιτροπή των Φορέων και των Συλλόγων ζητά να συγκληθεί άμεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με σαφείς ανακοινώσεις για τις εξελίξεις. Μέσα στην εβδομάδα η Επιτροπή συναντάται στην Πάτρα με το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Μέχρι τότε, καλεί τους κατοίκους της Ζακύνθου στο γενικό blackout και την κινητοποίηση της Τετάρτης με κλειστά καταστήματα και υπηρεσίες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το απόλυτο αδιέξοδο που έχει περιέλθει Ζάκυνθος. Πάμε στην Καλαμάτα, όπου και εκεί το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι στην επικαιρότητα, καθώς αύριο ξεκινά στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης η συζήτηση για τη διαχείριση που σχεδιάζει ο Δήμος Καλαμάτας. Για το θέμα φιλοξενούμε απόψε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Γιάννης Συνάπης. Να συνδεθούμε λοιπόν με το στούντιο του Ιόνια στην Καλαμάτα. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Καλαμάτα. Καλησπέρα, Γιώργη. Κύριε Βασιλόπουλε, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να μας πείτε περιληπτικά τι προβλέπει ο σχεδιασμός του Δήμου για τη διαχείριση. Ο σχεδιασμός μας έχει αποτυπωθεί μέσα από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης που καταθέσαμε πέρυσι προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Στόχος μας ήταν και συνεχίζει να είναι η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων με τα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη που απορρέουν από αυτή. Βέβαια, έχουμε καταθέσει και 8 προτάσεις στο ΕΣΠΑ προς έγκριση, που αφορούν τα πράσινα σημεία, τη χωριστή συλλογή βιοαπόβλητων, ξηραντές για τα οργανικά, συνοικιακούς κομποστοποιητές, μια δράση που υλοποιούμε στο Δήμο Καλαμάτας και ενισχύουμε και τη στηρίζουμε δυνατά και θα την ενισχύσουμε και άλλο το 2017. Και γενικότερα δράσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Με βάση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το θέμα οι Καλαματιανοί και το σχεδιασμό του Δήμου, πιστεύετε ότι θα έχετε καλά αποτελέσματα? Είδαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν στη Ζάκυνθο τους τελευταίους μήνες. Κομποστοποίηση και ανακύκλωση, με βάση το σχεδιασμό πάντα του Δήμου Καλαμάτας, θα μπουν στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη, προκειμένου και αυτός ο σχεδιασμός να έχει 100% επιτυχία? Ξέρετε, αυτές οι προσπάθειες ξεκινούν χρόνια πίσω. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα και να δεις αποτελέσματα του χρόνου ή τον παραπάνω χρόνο. Πρέπει να σχεδιάσεις για την επόμενη δεκαετία ή πενταετία τουλάχιστον. Σε αυτό το πλαίσιο, με συγχωρείτε, μου φύγε. Ναι, βεβαίως. Συμβαίνουν και αυτά, βεβαίως. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Δήμος Καλαμάτας, με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, έχει σχεδιάσει πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε ο σχεδιασμό για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Έχουμε καταφέρει και έχουμε βρεθεί ως πρωταθλήτρια πόλη στον τομέα της ανακύκλωσης πριν από 2 χρόνια και θεωρούμε θα βρεθούμε και πάλι φέτος, όταν θα γίνει η αξιολόγηση, εν πάση περιπτώσει. Πάντως είναι σίγουρο ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου ο Δήμος Καλαμάτας συλλέγει το 50% των ανακυκλώσιμων που συλλέγονται στην περιφέρεια μας. Στην κομποστοποίηση, στηρίζουμε την οικιακή κομποστοποίηση. Έχουμε πάρει μια απόφαση, μάλιστα, που μειώνουμε τέλη καθαριότητα σε όσους αποδεδειγμένα υλοποιούν πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης κατά 20%. Και στηρίζουμε βέβαια και τη συνοικιακή κομποστοποίηση μέσα στη συνεργασία με μια ομάδα νέων παιδιών που έχουν τις γνώσεις αλλά και τη διάθεση ώστε να προωθήσουν τέτοια ζητήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η συνοικιακή κομποστοποίηση. Γιάννη, καλύπτεις χρόνια το ρεπορτάζ. Είναι ένα θέμα που το ξέρεις καλά αυτό και το πώς τρέχει στην πόλη της Καλαμάτας. Ποια είναι τα μηνύματα αυτή τη φορά από την κοινωνία? Υπάρχουν αντιδράσεις? Τι προβλέπετε από αυτή την επιτροπή? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο για δύο ζητήματα. Το ένα αφορά τον προσωρινό κινητό σταθμό μεταφόρτωσης στο πρώην πεδίο Βολής, κοντά στον Έδοντα, σημείο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Δημοτική αρχή επιμένει στο συγκεκριμένο σημείο και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βασιλόπουλο γιατί επιμένει και γιατί για την ώρα υπάρχει αυτός ο αριθμός προσωρινός. Εμείς δεν επιμένουμε για το συγκεκριμένο χώρο. Επιμένουμε για την αναγκαιότητα λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης. Ο προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικός, να ξέρετε. Άλλωστε, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πρότασης που καταθέσαμε πριν από 2,5 χρόνια και εγκρίθηκε μέσω του ΕΣΠΑ. Είναι προϋπολογισμό 725.000 και τα παραλάβαμε πριν από 14 μήνες. Ένας κινητός σταθμός μεταφόρτωσης στο συγκεκριμένο σημείο, το που εμείς προτείνουμε, που αναγράφεται και στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, διότι είναι σε γειτνίαση με τα συνεργεία του Δήμου και στο πιο κοντινό σημείο με τη Μαραθώλεκα, το χώρο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει 3.000 λίτρα μηνιαίως εξοικονόμησης και μαζί με τη συντήρηση και τη συντήρηση των απορριμματοφόρων που ανεποκατεβαίνουν στη Μαραθώλακα, διότι ξέρετε 8 απορριμματοφόρα ανεποκατεβαίνουν καθημερινά στη Μαραθώλακα με 2 δρομολόγια το καθένα. Αυτό σημαίνει 7.000 εξοικονόμηση το μήνα για τη διάθεσή μας.
Επίσης, εκτός από αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι, ξέρετε, έχει μειωθεί σημαντικά το προσωπικό. Έχουν μειωθεί τα έσοδα του Δήμου, διότι η διεύθυνση καθαριότητας είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Λειτουργεί μέσα τα ανταποδοτικά ωφέλη, ανταποδοτικά τέλη. Και για αυτό λόγο, εμείς σχεδιάσαμε τρόπους ώστε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος της διεύθυνσης. Εκτός από αυτά που σας είπα, το όφελος που θα έχουμε, τα 7.000 περίπου το μήνα, έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή τα απορριμματοφόρα του Δήμου Καλαμάτας εκτελούν δύο δρομολόγια μέσα στην πόλη, το καθένα. Την επόμενη μέρα, στο σταθμό μεταφόρτωσης θα υλοποιούν 3,5 δρομολόγια το καθένα. Ενώ σήμερα χρειαζόμαστε 8 απορριμματοφόρα για να καθαρίσουμε τη μισή πόλη, θα μπορούμε να κάνουμε ακριβώς ίδιες, να παρέχουμε τις ακριβώς υπηρεσίες με 5,5 απορριμματοφόρα. Φαντάζεστε τι εξοικονόμηση είναι αυτό σε εργατικό δυναμικό, αλλά και σε έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του στόλου των οχημάτων. Γιάννη, νομίζω είχες κι άλλο ένα ερώτημα εκτός από το σταθμό μεταφόρτωσης. Να πούμε ότι η Καλαμάτα δεν έχει ιδιαίτερα σημαντικά σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Το άλλο σημείο αφορά τη Μόλα και το πράσινο σημείο, το κεντρικό πράσινο σημείο, καθώς και τα 9 πράσινα σημεία στις γειτονίες πόλης. Μια σύντομη αναφορά, γιατί μας τρέχει ο χρόνος, από τον κύριο Αντιδήμαρχο θα ήθελα. Ναι, βέβαια. Είναι μέσα σε αυτές τις 8 προτάσεις που καταθέσαμε. Μία από αυτές είναι και η δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου, το οποίο θα δημιουργηθεί στο χώρο πλησίων της Μόλακ. Αυτό είναι εκτάσεως 4 στρεμμάτων. Θα δημιουργηθεί ένα μεσαίο πράσινο σημείο, αυτό που θα δημιουργηθεί το κεντρικό σημείο στη Μόλακ, είναι ένα πράσινο σημείο το οποίο θα δέχεται όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης, όπως καταλαβαίνετε, και οργανικά και κλαδέματα και οτιδήποτε άλλο. Θα δημιουργήσουμε επίσης ένα μεσαίο πράσινο σημείο περίπου σε, όχι κεντρικό ακριβώς, αλλά σε ένα σημείο που είναι πιο προσβάσιμο για τους συνδημότες μας, που είναι στο χώρο του Βιοπά, και νέα πράσινα σημεία γειτονιάς. Αυτά τρέχουν ήδη, η μελέτη ετοιμάζεται. Εμείς, ανεξαρτήτως αν αυτά εγκριθούν από το ΕΣΠΑ ή όχι, θα τα δρομολογήσουμε και θα τα υλοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλουμε να στηρίξουμε τη διαλογή στην πηγή. Μάλιστα. Και να κάνουμε ενέργεια που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Βασιλόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Γιάννη, και εσένα, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αύριο λοιπόν τα νεότερα από την συνεδρίαση της Επιτροπής. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Δείτε σε λίγο. Απίστευτη καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για το Κελπνό και το Υπουργείο Υγείας. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι θάνατοι λόγω γρίπης είναι περισσότεροι από όσοι παρουσιάζονται. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών γιόρτασε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνια. Να συνεχίσουμε και με την υπόλοιπη δισεογραφία. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η κόρη του φερόμενου ως ιδιοκτήτη του ναυαγίου, με την οποία ζητά να απαγορευτεί κάθε μορφής επέμβαση στο κουφάρι του πλοίου χωρίς την έγκριση του πλοιοκτήτη. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Βασίλης Μούτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλησπέρα. Είναι ένα θέμα βεβαίως που μας έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Τι νεότερο έχουμε? Καλησπέρα, Γεωργία. Να πούμε ότι αυτή τη φορά ήταν πιστή στο ραντεβού του στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου οι δύο πλευρές, όπου συναντήθηκαν προκειμένου να εκδικαστεί η πατρότητα του πλοίου Παναγιώτης. Του πλοίου εκείνου που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο και σε όλο τον πλανήτη, βέβαια, ως το ναυάγιο, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο. Έτσι λοιπόν, την μία πλευρά, την οικογένεια του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, την εκπροσώπησε η δικηγόρος και κόρη του, ενώ την άλλη πλευρά του Δήμου την εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αίτημα το οποίο είχε υποβληθεί από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη ήταν ότι κανείς δεν θα είχε το δικαίωμα να κάνει παρέμβαση επί του πλοίου, διότι είναι δική του περιουσία και όχι του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια, για το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα και ποια ακριβώς είναι η πατρότητα του Παναγιώτη, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε μετά από μερικούς μήνες, οπότε θα βγει και η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου. Μάλιστα, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Περιμένουμε την απόφαση. Βασίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
Και να αλλάξουμε θέμα, η αξιοποίηση του τουρισμού θα οδηγήσει την Ηλία μπροστά, ανέφερε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε κατά την επίσκεψή του στον Πύργο, όπου ήταν ομιλητής στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Νόδα Ηλίας. Το σπίτι μας, Νέα Δημοκρατία, το μελλοντικό πρωθυπουργό και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκη. Να εκμεταλλευτεί η χώρα και εν προκειμένου η Ηλία το πακέτο Juncker για την αξιοποίηση του κατακόλου ως την κορυφαία πύλη εισόδου της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων που θα χαρακτηρίζουν την περιοχή για να δημιουργήσουν συνθήκες ευημερίας στους κατοίκους του νομού, πρότεινε ο πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Ευρωβουλευτής, επικεφαλής της ομάδας Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, που βρέθηκε χθες στον Πύργο προσκεκλημένος της Νόδε Ηλίας, στην κοπή της πίτας που προηγήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο εστιατόριο Έγλι. Ο κ. Κεφαλογιάννης το απόγευμα παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νόδε Ηλίας, ενώ λίγο νωρίτερα συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου. Τον κ. Κεφαλογιάννη προλόγησε ο πρόεδρος της Νόδε Ηλίας, κ. Χρήστος Γαβράς, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Τζαβάρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ικανά και λαοπρόβλητα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που και ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι από τις πιο σημαντικές παρουσίες. Μια πρόταση η οποία πρέπει να γίνει και ήδη το έχουμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη, αλλά θα το κουβεντιάσουμε και με τον Δήμαρχο αργότερα και το κουβεντιάσαμε και στο Λιμενικό Ταμείο του Κατακόλου, είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το μεγάλο πακέτο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εδώ επενδύσεις τέτοιες που θα χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή. Ξέρετε, οι παλιές επιτυχίες συντηρούνται μόνο με νέες επιτυχίες. Δεν μπορεί όλη η δύναμη της Ελλάδος να έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, από τα ιδανικά της αξίες και αυτό που μας δίδαξε η αρχαία Ολυμπία και όλα αυτά τα οποία έχουμε και από αυτή την περιοχή και την Ελλάδα. Στην κατάμεστη αίθουσα της Έγλης, φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την Ηλία έδωσαν το παρόν, ενώ μεταξύ άλλων παραβρέθηκε και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κωστακιώτης. Στην ομιλία του, ο κ. Κεφαλογιάννης μίλησε με σκληρή γλώσσα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα και να σταματήσει την τραγική κατάσταση που επικρατεί. Ένας υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής εγκαθίσταται αυτές τις ημέρες στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Η θετική αυτή εξέλιξη, που αφορά κυρίως τους ογκολογικούς ασθενείς, έρχεται να απαλύνει τον πόνο όλων εκείνων που αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα για μια εξέταση. Η τοποθέτηση του γραμμικού επιταχυντή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι κάτι το οποίο το ήθελε το νοσοκομείο εδώ και αρκετά χρόνια. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συμβάλλοντας στη θεραπεία του καρκίνου, προχώρησε στην αντικατάσταση 7 παλαιάς τεχνολογίας γραμμικών επιταχυντών. Πρόκειται για 7 μηχανήματα ακτινοθεραπείας, τα οποία προωθούνται σε εισάριθμα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Μετά από την δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, καταφέραμε να πάρουμε τον γραμμικό, το πιο σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή, ο οποίος θα βοηθήσει και τους ασθενείς και το νοσοκομείο και γενικότερα και τους πολίτες αυτής της περιοχής και τους γιατρούς. Η απόκτηση του γραμμικού επιταχυντή από το νοσοκομείο του Ρίου είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιατρικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, κ. Γιάννη Τσολάκη, ο οποίος εξήρε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει προς την κατεύθυνση αυτή ο υπεύθυνος του ογκολογικού, κ. Καρδαμάκης. Είναι σημαντική η παρέμβαση του Ιδρύματος Νιάρχου, αλλά σημαντική και η παρέμβαση του κυρίου Καρδαμάκη, του Κοσμήτωρα και καθηγητή του συγκεκριμένου τμήματος, ο οποίος με πολλές προσπάθειες και με τη συμμετοχή και βοήθεια της διοίκησης των διοικήσεων του νοσοκομείου να καταφέρουν σήμερα να έχουν αυτόν τον καινούριο γραμμικό επιταχυντή, ο οποίος, όπως και προείπα, θα βοηθήσει γενικότερα την περιφέρεια. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο γραμμικός επιταχυντής ήδη εγκαθίσταται στην ειδική μονάδα του νοσοκομείου του Ρίου και εκτιμάται πως έως το καλοκαίρι θα είναι πλήρως λειτουργικός για να εξυπηρετήσει στις ιατρικές εξετάσεις των ασθενών. Γιατί το παλιό μηχάνημα και η μεγάλη προσέλευση ασθενών από όλη την περιφέρεια, όχι μόνο από την περιοχή της Αχαΐας, αλλά γενικότερα από την νότιο-δυτική Ελλάδα, δημιουργούσε προβλήματα και πολλοί ασθενείς δεν είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε αυτού του είδους τις θεραπείες.
Ο νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία της μονάδας ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της θεραπείας των ασθενών. Να αναφέρουμε πως μέχρι σήμερα όσοι ήθελαν να κάνουν τη συγκεκριμένη εξέταση αναγκάζονταν να μεταβαίνουν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Και σήμερα οι μαθητές λυκείων της Ηλίας βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια στις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες. Με μια μαζική και γεμάτη παλμό πορεία, οι μαθητές των περισσότερων λυκείων της Ηλίας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τις αλλαγές που επιχειρούνται στο χώρο της παιδείας και κυρίως στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από τα περισσότερα λύκεια της Ηλίας, οι έφηβοι και οι έφηβες συγκεντρώθηκαν στο λόφο του επαρχείου στις 11 το πρωί και λίγο αργότερα ξεκίνησαν την πορεία τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Πύργου. Προορισμός τους στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, όπου θέλησαν να έχουν συνάντηση με τον Διευθυντή Βασίλη Δημητρέλο. Μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού, τα Γενικά Λύκεια Ανδραβίδας, το 1ο και το 2ο Αμαλιάδας, το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 4ο Λύκειο Πύργου, τα Γενικά Λύκεια Καράτουλα, Κρεσταίνων και Λεχενών, με πανό στα χέρια και φωνάζοντας συνθήματα, ξεσήκωσαν όλη την πόλη και έφτασαν στην πόρτα του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον οποίο και περίμεναν καθώς απουσίαζε στη σύσκεψη. Συνολικά 15 σχολεία της Ηλίας τελούν υποκατάληψη σύμφωνα με τον κύριο Δημητρέλο. Ο ίδιος εξέφρασε τις απόψεις του και άκουσε με προσοχή τους μαθητές στα αιτήματα που κατέθεσαν. Πώς να μην κάνουμε κατάληψη, πώς να μην δημιουργούμε σε κατάληψη από τη στιγμή που δεν έχουμε κάνει καθηγητές, οπότε δεν γίνεται καν μάθημα. Το θέμα με τις επαναληπτικές είναι αυτό που μας καίει τώρα, που θέσαμε και πολύ και μας ό,τι σε να κάνουμε αυτό. Ένα χαρτί, κάποια επιστολή, δεν μπορεί να εισακουστεί. Γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, ούτε καν διαβάζονται αυτά. Δεν λαμβάνονται υπόψη. Οπότε να προβούμε. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα όσο το τοπίο παραμένει θολό σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αφορούν το μέλλον τους για την τετροβάθμια. Στην Αγιά Χαΐας, πίσω από έναν υπαίθριο καταναμητή τηλεπικοινωνιών, βρέθηκε ένας όλμος, ο οποίος δεν φέρει πυροδοτικό μηχανισμό. Περαστικός που εντόπισε το βλήμα, ειδοποίησε την αστυνομία και λίγη ώρα μετά έφτασε στο σημείο η ειδική ομάδα εξουδετερώσεως μηχανισμών, που διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος έκρηξης. Ο όλμος θα παραλυφθεί από τον στρατό. Και να αλλάξουμε θέμα, η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ευθέως την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και το ΚΕΛΠΝΟ για το μαγείρεμα των στοιχείων που αφορά στα επίσημα δεδομένα θανάτων από γρήπη στη χώρα. Το ΚΕΛΠΝΟ απαντά παραθέτοντας τις διαδικασίες που ακολουθούνται την ίδια στιγμή που η ΠΟΕΔΗΝ κάνει θέμα για οικονομική στενότητα και στην υγεία, τα απόνερα της οποίας πληρώνουν οι ασθενείς. Πως παίζουν κρυφτούλοι με τα θύματα της γρίπης για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τον πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ. Ότι δηλαδή θέλουν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος, καθώς όπως αναφέρουν, οι θάνατοι από γρίπη φέτος είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που αναφέρονται επίσημα. Η ΠΟΕΔΗΝ λοιπόν με μια έρευνα που έκανε και με μια συνεργασία με το ΚΕΛΠΝΟ διαπίστωσε ότι τα περιστατικά είναι πολύ πιο πολλά από ό,τι έχουν παρουσιαστεί, ότι υπάρχει μια κακή λειτουργία στο ΚΕΛΠΝΟ και μια κακή σχέση του ΚΕΛΠΝΟ με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων μπροστά στο κόστος που υπάρχει δεν στέλνουν τις εξετάσεις για την γρίπη στο ΚΕΛΠΝΟ. Αξίζει να τονίσουμε εδώ ότι οι εξετάσεις αυτές δεν γίνονται στα νοσοκομεία. Στην καταγγελία της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει πως το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΛΠΝΟ παραπλανούν τους Έλληνες πολίτες και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δίνοντας ελλειπή στοιχεία, οδηγώντας παράλληλα ακόμη και τον οργανισμό σε λάθος συμπεράσματα στην επιδημιολογική παρατήρηση της νόσου. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τη γρίπη, που έχουν πεθάνει από τη γρίπη και τα οποία δεν μπορεί να τα γνωρίζει κανένας, γιατί πραγματικά δεν έστειλαν ποτέ τα στοιχεία για τις εξετάσεις. Η ΠΟΕΔΗΝ αναρωτιέται γιατί δεν έχει ακριβή στοιχεία από το ΚΕΛΠΝΟ όπως τις προηγούμενες χρονιές. Δηλώνουν πως έχουν πρόχειρες ημερήσιες ενημερώσεις με περιστατικά και θανάτους. Διαπιστώνει λοιπόν η ΠΟΕΔΗΝ ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν σταλεί σε σχέση με το πέρυσι είναι πολύ λιγότερα φέτος. Και η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν θέλουν να παρουσιάσουν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
την κακή κατάσταση των νοσοκομείων, δεν θέλουν να παρουσιάσουν την κακή οικονομική κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία, τα οποία αδυνατούν να κάνουν όλες αυτές τις εξετάσεις, δεν θέλουν να παρουσιάσουν το έλλειμμα χρηματοδότησης που δεν υπάρχει φέτος στο Κελπνό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, και γενικά δηλαδή αποκρύπτονται όλα αυτά τα στοιχεία για να μην φανεί, συγγνώμη που θα το πω, αλλά το μεγάλο μπάχαλο που υπάρχει στην υγεία. Η απάντηση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων ήλθε με διευκρινήσεις που δόθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σχετικά με τη γρήπη. Τίποτα δεν αποκρύπτεται και τίποτα δεν παραποιείται. Τα στοιχεία διαβιβάζονται επίσης κάθε εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέσω του συστήματος TESI, και η αξιοπιστία τους δεν αμφισβητείται, καθώς βασίζονται στην κοινή προσέγγιση που συστήνουν οι οργανισμοί αυτοί για την επιτήρηση του νοσήματος. Οι συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών ετών δεν γίνονται μόνο με βάση τον αριθμό των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρήπης σε ΜΕΘ, που το οργανωμένο σύστημα επιτήρησης δείχνει ότι είναι λιγότερα φέτος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη πολλές άλλες παραμέτρους. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με ένα ξεχωριστό τρόπο επέλεξαν να γιορτάσουν την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου η παραγωγή του σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο στούντιο του APFM βρέθηκαν για να μιλήσουν για το ραδιόφωνο παραγωγή άλλων σταθμών της Αχαγής Πρωτεύουσας. Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και το ραδιόφωνο έχει την τιμητική του. Η συγκεκριμένη ημέρα στο καλεντάρι έχει καθιερωθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και έχει σκοπό τον εορτασμό του ραδιοφώνου ως μέσου μαζικής επικοινωνίας, τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των ραδιοφωνικών οργανισμών καθώς και την ενθάρρυνση των μεγάλων διεθνών δικτύων. Η πολιτιστική ομάδα του σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών αναδιαμορφώνει το πρόγραμμα του APFM για την ημέρα αυτή, φιλοξενώντας ραδιοφωνικούς σταθμούς της Πάτρας στο στούντιο αλλά και συναντώντας ζωντανά τους ακροατές σε μια ειδική εξωτερική αναμετάδοση. Πήραμε την πρωτοβουλία για πρώτη φορά εδώ να φιλοξενήσουμε ανθρώπους του ραδιοφώνου και στο στούντιο αλλά και τηλεφωνικά. Είναι γεμάτη ημέρα από συνεντεύξεις, από ανθρώπους που αγαπάνε το ραδιόφωνο, και είναι τιμή μας που μιλάνε για αυτό το μέσο εδώ στο Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η παραγωγή του APFM βρέθηκαν πίσω από τα μικρόφωνα και συνάντησαν ραδιοφωνικά συναδέλφους τους από τα Αριτζιανά της Πάτρας μέχρι αργά το μεσημέρι. Ενώ και το Ιόνιαν συμμετείχε στον εορτασμό αυτό με απευθεία σύνδεση από το στούντιο του APFM στην εκπομπή Χαμηλή Πτήση. Το γιορτάζουμε, έχουμε στήσει ένα δίκτυο με όλους τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σας προσκαλούμε εδώ στο στούντιο του APFM και όλοι δέχεστε ευχαρίστως να έρθετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και κουβεντιάζουμε για τα του ραδιοφώνου. Όλα τα παιδιά, όσοι είναι εδώ σε αυτή την πολιτιστική ομάδα, το αγαπάνε πολύ, δίνουν όλη τους την ενέργεια, όλο το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, τον αφιερώνουν χωρίς να έχουν δεύτερες σκέψεις. Είναι όλα μόνο για την αγάπη τους στο μέσο. Για την ιστορία, το 1895 ο πατέρας του ραδιοφώνου, Γουλιέλμο Μαρκόνι, κατόρθωσε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Morse διαμέσου ερτζιανών κυμάτων, θέτοντας σε εφαρμογή τις θεωρητικές δυνατότητες της ραδιοφωνικής μετάδοσης. Η πρώτη μετάδοση μουσικής και λόγου πραγματοποιήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 1906, ενώ στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 ιδρύθηκε το ραδιόφωνο των Ηνωμένων Εθνών από τον ΟΗΕ. Η ομάδα θελοντισμού και ενεργοποίησης Πατρινίστας διοργάνωσαν ξενάγηση γνωριμία στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Διονυσίου Δίου και Σατοβριάνδου. Η Αγγλικανική Εκκλησιαστική Κοινότητα Πατρών άνοιξε τις πύλες της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στους φίλους των Πατρινίστας. Ένα πανέμορφο ιερό ναό που η κατασκευή του ξεκίνησε το έτος 1872 και αποπερατώθηκε το 1878. Απόρρια της ανθυρής αγγλικής κοινότητας της εποχής, του Σταφιδεμπορίου στην Πάτρα. Μέλη της είναι οι Άγγλοι που ζουν στην πόλη και κυρίως πανεπιστημιακοί, δάσκαλοι και στελέχη επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε τις δράσεις που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι. Επισκεπτόμαστε διάφορες εκκλησίες, θα το έλεγα ξεχασμένες από τους πολίτες μας, συμπολίτες μας, προσπαθώντας να αναδείξουμε ότι υπάρχει στην Πάτρα το οποίο θα μπορέσει να προσφέρει τουριστικά στην πόλη μας. Σήμερα επισκεπτόμαστε την Αγγλικανική Εκκλησία, μια εντελώς ξεχασμένη και λίγο παραμελημένη εκκλησία. Σήμερα πλέον που υπάρχουν περισσότεροι Βρετανοί στην πόλη μας, η εκκλησία ξαναζωντανεύει. Ο χώρος δόθηκε, η γη
δηλαδή, δόθηκε το 1867 κάπου εκεί ήταν και το 1807 χτίστηκε η εκκλησία. Και υπάρχει εδώ τόσα χρόνια, αλλά λειτουργεί επίσης. Λειτουργεί. Τώρα όχι τόσο πολύ, αλλά όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ, λειτουργήσε περισσότερο. Στόχος σας ποιος είναι, να λειτουργεί ακόμη πιο συχνά? Βέβαια, γιατί όχι. Η εκκλησία είναι, χριστιανοί είμαστε. Ζει. Ο Χριστός ζει εδώ. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Εκκλησία εγκαταλείφθηκε και σταμάτησε να λειτουργεί, αφού οι Βρετανοί είχαν φύγει πλέον από την Ελλάδα. Η Αγγλικανική Εκκλησιαστική Κοινότητα αποφάσισε να την αναστηλώσει και να λειτουργεί περιοδικά, ενώ συχνά φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης. Η Αγγλική Εκκλησία είναι οπωσδήποτε χριστιανική εκκλησία, σαν καθολική, σαν ορθόδοξη, αυτά. Αυτό υπάρχει εδώ για πολλά χρόνια, περίπου 250 χρόνια, κάπου εκεί. Δυστυχώς, μετά από το πόλεμο, αυτό βλέπετε τι έχει γίνει. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ λίγες εδώ και δεν είναι εύκολο να φτιάξουμε την εκκλησία. Ακόμα έχουμε λειτουργίες 4 φορές ή 5 φορές το χρόνο. Στην ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για τους πατρινίστας, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία και τις εργασίες ανακαίνησης, ανάδειξης και διακόσμησης του Ιερού Ναού. Φαντασμαγορική ήταν η τελετή έναρξης του 5ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν πλούσιο και εκατοντάδες καλαματιανοί και επισκέπτες λυκνίστηκαν στους καρναβαλικούς ρυθμούς. Επιτυχία και πλήθος κόσμου ξεκίνησε το 5ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Η τελετή έναρξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, σήμανε παράλληλα και την έναρξη μιας μεγάλης γιορτής στην πόλη της Καλαμάτας, που θα έχει διάρκεια περίπου 2 εβδομάδες. Χρόνια πολλά, καλές απόκριες από την Καλαμάτα, όπου χιλιάδες κόσμος έχουν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία για την έναρξη του 5ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Χαίρομαι τα χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας που έχουν δημιουργήσει αυτή την εκπληκτική εκδήλωση. Εκατοντάδες καρναβαλιστές και καλλιτέχνες έλαβαν μέρος σε αυτό το πανηγύρι χαράς και διασκέδασης. 5ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Μεγάλο κέφι, πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου στην πόλη μας, μεγάλη διαφήμιση για την πόλη. Είναι πολύ σημαντικό ένα θεσμός που ξεκίνησε και ήταν για 4 χρόνια στο προσκήνιο να συνεχίζει και να γίνεται πλέον να μεγαλώνει. Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος, ενώ πλαισίωσαν μουσικά η Walkman The Band. Το κέφι, η μουσική και ο χορός κράτησαν μέχρι αργά, ενώ όλη η πόλη μπήκε σε ρυθμούς καρναβαλιού. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού για όλες τις πόλεις της περιφέρειάς μας. Στη συνέχεια, η εκπομπή Σπορ στο Ιόνιαν με τον Διονύση Μπινιώρη. Απόψε, ο αρχηγός του Κόρυβα Μαλλιάδας, Αντώνης Μιχάλογλου, μιλάει για την νίκη ισοτηρία με τη Δόξα Λευκάδα στην Basket League, ενώ ο Λεωνίδας Καρτσίλα σχολιάζει την εξαιρετική πορεία του Πανεγιάλιου στη Football League. Αυτά και πολλά ρεπορτάζ και ειδήσεις από όλη την περιφέρεια αμέσως μετά. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπρακά. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.